Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη τηλεοπτική μας συνάντηση. Συνεπείς στο κυριακάτικο ραντεβού μας, με μία διαφοροποίηση όμως σήμερα. Καθώς δεν θα μπούμε σε βαθιές θεολογικές συζητήσεις, όχι όμως και να βγούμε από τα όρια της Εκκλησίας, από τα σύνορα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, το οποίο το βιογραφικό, αν κανείς το διαβάσει, θα ήθελε σίγουρα να το έχει για τον εαυτό του ένα αξιέπαινο και αξιολάτρευτο δικό μας παιδί, καθώς είναι οικία η φράση τον τελευταίο καιρό, τον αγαπητό Βασίλη Βαρβαρέσο. Ένα παιδί, γιατί εγώ ως παιδί τον γνώρισα, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό, έχει πετάξει πλέον από τα σύνορα της Ελλάδος και βρίσκεται στο εξωτερικό και με μία ευκαιρία που βρέθηκε εδώ στην πόλη μας, ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση εφόλης της ύλης και να δούμε τον τρόπο που σκέφτεται, αλλά και τι έχει να μας δώσει από τις πλούσιες εμπειρίες. Στην πορεία βέβαια της συζήτησης θα αντιληφθείτε ποιος είναι και ο λόγος για τον οποίο τον προσκάλεσα, καθώς θεωρούμε πως είναι ένα πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο σίγουρα σήμερα στην κοινωνία μας και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να αναδειχθεί πλέον, αλλά χρειάζεται να δείχνουμε τα πρότυπα ώστε να γνωρίζει ο κόσμος ότι στην πράξη διαζώσης υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με όμορφα και ουσιαστικά πράγματα. Κύριε Βασίλη Βαρβαρέσο, φίλτατε Βασίλη Βαρβαρέσο, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συνάντηση καταρχήν και ευθύς εξ αρχής σας εβάλω στα βαθιά. Επίτρεψέ μου και το ελληνικό καμιά φορά θα παρασυρθώ, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είναι αλήθεια ότι παρόλο που δεν το γνωρίζεις, εγώ παρακολουθώ την πορεία σου. Ευχαριστώ και μαθαίνω πολύ από διάφορες πηγές που βρίσκεσαι και τι κάνεις κάθε φορά. Και τούτο γιατί προκαλεί πράγματι ενδιαφέρον η πορεία ενός παιδιού, όπως το γνώρισα, του δημοτικού, μέσα από την ενορία που ήμασταν και οι δύο στην ίδια ενορία και πού έχει φτάσει σήμερα. Αφορμή λοιπόν σήμερα για την κουβέντα μας δεν είναι τόσο η πορεία σου αυτή, αλλά είναι οι εμπειρίες αυτής της πορείας και να δούμε πόσο αυτό, πόσο μπορούμε να κερδίσουμε εμείς οι υπόλοιποι από αυτές τις εμπειρίες. Βέβαια μπορεί να πει κάποιος, το νεανικό της ηλικίας δεν επιτρέπει εμπειρίες. Ναι, όμως θα δούμε ότι είναι διαφορετικά εμπειρίες, τα πράγματα, έτσι. Ναι. Θα αρχίσω ευθύς εξ αρχής με την λέξη την οποία χρησιμοποίησα, πρότυπο. Ναι. Εγώ δέχομαι να το χρησιμοποιήσω αυτό. Δεν ξέρω αν εσύ το δέχεσαι. Αλλά νομίζω ότι είναι βαριά κουβέντα, έτσι. Είναι βαριά κουβέντα. Είναι δύσκολο για μένα να πω για τον εαυτό μου ότι είμαι πρότυπο για άλλους ανθρώπους, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι δεν νιώθω ως πρότυπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του πορεία, ο κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του αγώνες. Τα πρότυπα βγαίνουν εκ των υστέρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον κόσμο της μουσικής, αν κάποιος είναι συνθέτης, έχει ως πρότυπο τον Μπετόβεν. Όταν ο Μπετόβεν ζούσε, δεν θεωρούσε τον εαυτό του πρότυπο για άλλους συνθέτες, αλλά μετά από 300 χρόνια, εμείς που ακούμε, βλέπουμε την πορεία του, βλέπουμε τη ζωή του, βλέπουμε πώς συνέθεται, τι εσωτερικές ανησυχίες είχε. Αυτά, δίχως να τα ακολουθούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε τη δικιά μας πορεία, τον δικό μας εαυτό, και να δομήσουμε τη ζωή μας με παρόμοιο τρόπο. Βέβαια, για να σε χαρακτηρίσει κάποιος πρότυπο, είτε και πολύ αργότερα, όταν μεγαλώσεις και άλλο, θα πρέπει να ξέρει ποια είναι η πορεία σου. Θα ήθελα εν ολίγης να δούμε ποια είναι, να σκιαγραφίσουμε λίγο την πορεία, να γνωρίσουμε ποιος είσαι, γιατί μπορεί να γράφουμε από κάτω από το όνομά σου πιανίστας, αλλά αυτό πιθανόν να μην σημαίνει και τίποτα. Ξεκίνησα πιάνο σε ηλικία 5 χρονών. Άρχισα να παίζω πολύ πιάνο. Οπότε που ήμουν πολύ μικρός, οι γονείς μου είδαν ότι μου άρεσε η μουσική, μου άρεσε η κλασική μουσική. Συνέχισα σε ηλικία, σε μικρή ηλικία, γύρω 10-11 χρονών, πήρα ένα πρώτο βραβείο σε έναν διαγωνισμό Πέταρ Κόγιοβιτς στην Ιουγκοσλαβία. Αργότερα στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής πρώτο βραβείο. Όταν ήμουν 14 χρονών πήγα για πρώτη φορά στην Αμερική, όπου κέρδισα πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Young Concert Artists. Έκτοτε η πορεία
από αυτό το βραβείο κατάφερα, μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω συναυλίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Από 14 χρονών δηλαδή βγαίνω κατά κύριο λόγο στην Αμερική και έχω συναυλίες. Και όταν ήμουν 18 χρονών, τελείωσα το Λύκειο, έδωσα εξετάσεις πανελλήνιες εδώ πέρα. Είχα περάσει στη μουσικολογία, μετά ξανά έκανα τα χαρτιά μου για τη φιλολογία, γιατί μου άρεσε πολύ. Αλλά επίσης είχα δώσει εξετάσεις στη σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη, όπου με πήρανε, πέρασα. Και από 18 χρονών είμαι στην Αμερική, δίνοντας συναυλίες σε όλη την Αμερική. Και σπουδάζω, πήρα το πτυχίο μου πέρσι, τελειώνω, παίρνω το μεταπτυχιακό μου φέτος. Και τώρα προετοιμάζομαι για κάποιες άλλες συναυλίες, προετοιμάζομαι για διδακτορικά. Είχα παίξει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αρκετές φορές. Το 13 Μαρτίου έχω άλλη μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Mm-hmm. Και έτσι συνεχίζω. Πέρσι έγραψα μουσική για μια ταινία στην Αμερική. Φέτος δουλεύω για μια άλλη ταινία. Και έτσι συνεχίζει η πορεία, έτσι πολύ, πολύ επιγραμματικά το τι συμβαίνει. Καλά, βέβαια μετά από αυτή την πολύ ψηλαφητή προσέγγιση του βιογραφικού, δεν μπορεί κανείς να αποποιηθεί πλέον ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον νεαρότερο που ακούει, ότι ναι, πράγματι, καλό θα ήταν να κάνω κι εγώ έστω μια ελάχιστη προσπάθεια. Και εδώ έρχομαι ακριβώς να μπω στη διαδικασία της ουσιαστικής κουβέντας. Ξεκίνησες και ανακάλυψαν οι γονείς ότι είσαι ταλέντο στη μουσική. Πόσο σχέση έχει το ταλέντο με το τάλαντο που δίνει ο Θεός? Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι καταβολές σου, όπως προείπαμε, δεν είναι και άσχετες με την Εκκλησία. Όχι, καθόλου. Έτσι. Καθόλου. Και από εκεί και πέρα, τι το κάνεις το ταλέντο? Θα σας πω πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Και μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου θεωρία μέχρι τώρα. Ο Θεός στον κάθε άνθρωπο δίνει κάτι, δίνει κάποια εργαλεία, κάποια υλικά με τα οποία θα δουλέψει. Του δίνει μια παλέτα, του δίνει χρώματα, του δίνει και ένα καμβά. Και του λέει ζωγράφησε. Εμένα μου έδωσε αυτά τα χρώματα. Κάποιον άλλο του δίνει μυαλό στα μαθηματικά. Κάποιον δίνει μυαλό στο χορό. Εμένα μου έδωσε το πιάνο. Και μου έδωσε, μου είπε, 10 δραχμές. Τι τις κάνω εγώ τώρα τις 10 δραχμές? Μπορώ να τις πάρω, να τις βάλω στην τσέπη μου και να πάω να τις ξοδέψω. Μπορώ, είτε όπως λέει στην Καινή Διαθήκη, δεν θυμάμαι σε παραβολή, να τις κρύψω, γιατί ο πατέρας είναι σκληρός και τον φοβάμαι, ή μπορώ να τις βάλω στην τράπεζα, να τις δουλέψω, να τις κάνω 100 δραχμές. Εγώ βλέπω στη δικιά μου τη ζωή αυτό που προσπαθώ να κάνω και κάτι το οποίο όλο και περισσότερο, όλο και πιο δυνατά υπάρχει με στην ψυχή μου τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός, να το πολλαπλασιάσω. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι δικό μου. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί δεν μπορούσα να το δώσω στο διπλανό μωρό. Έτσι, πολλές φορές με συμφοιτητές μου στη σχολή, επειδή όλοι είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι. Πάρα πολύ ταλαντούχοι. Γελάμε, λέμε, ήμασταν στη θερμοκοιτίδα για το διπλανό μωρό. Θα μπορούσα το διπλανό μωρό να παίζει το βιολί, ας πούμε, να παίζει το πιάνο. Γιατί εγώ? Άπαξ και έχεις. Κατά τη δικιά μου άποψη. Άπαξ και αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι αυτό που έχεις δεν είναι δικό σου, αλλά είναι δώρο. Δεν κέρδισα. Δεν έκανα τίποτα εγώ για να κερδίσω να παίζω καλό πιάνο. Έτσι μου δόθηκε. Μετά ταπεινώνεσαι. Ταπεινώνεσαι όχι με την έννοια της ψεύτικης ταπεινοφροσύνης, ότι δεν είμαι τίποτα, δεν χρειάζεται, δεν αξίζω τίποτα. Όχι, πώς δεν είμαι τίποτα. Αξίζω, αλλά δεν είναι δικό μου αυτό που αξίζω. Και ακριβώς επειδή δεν είναι δικό μου, είναι ανάγκη για μένα να συνεχίσω να το παλεύω, να το δουλεύω, να το κάνω, να το πολλαπλασιάσω. Κάπως έτσι βλέπω την. Και δεν είναι μόνο στο. Ξέρετε τι συμβαίνει. Στον κόσμο της μουσικής, η έννοια ταλέντο είναι πολύ εύκολο κάποιος να την αναγνωρίσει. Κάποιο παιδί που είναι 3 χρονών και παίζει βιολί και στα 4 του χρόνια παίζει το κοντσέρτο του Τσαϊκόφσκι, για παράδειγμα, φαίνεται αυτής εξ αρχής ότι έχει ταλέντο. Στη μουσική, στα μαθηματικά συμβαίνει αυτό το πράγμα, στο σκάκι, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν εκατοντάδες τομείς της ζωής, όπου το ταλέντο δεν φαίνεται τόσο απτά, τόσο εύκολα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στον κόσμο της σύνθεσης, αν πάρουμε, για να συνεχίσουμε για τη μουσική, που τα ξέρω καλύτερα τα πράγματα. Κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι Μότσαρτ και να γράφει από 3 χρονών συνθέσεις, αλλά μπορεί να είναι και Μπραμς, που έφτασε 40 χρονών για να γράψει την πρώτη του συμφωνία. Το ταλέντο δεν φαίνεται τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά κάθε άνθρωπος έχει κάτι. Ο Θεός του έχει δώσει κάτι. Λέει, πάρε. Και δούλεψε το. Τι θα κάνεις γι' αυτό,
Κατά τη δικιά μου άποψη, εκεί είναι που παίζει η ελευθερία και η ελεύθερη θέληση και η ελεύθερη βούληση. Κανένας δεν σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Εμένα δεν μου βάλε κανένας ποτέ το μαχαίρι στο λαιμό. Οι γονείς μου, κατά κύριο λόγο, και γι' αυτό τους ευγνωμονώ, ποτέ δεν, σε καμία φάση της σταδιοδρομίας μου, της καριέρας μου, δεν μου βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό. Και μου είπαν, ξέρεις τι, θα παίζεις πιάνο, θα γίνεις πιανίστας. Με τίποτα. Κανένας δεν σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και θα σου πει, ξέρεις, έχεις αυτό το ταλέντο, αυτό θα κάνεις. Είναι η δικιά σου προσωπική επιλογή. Βλέπεις ότι έχω πέντε πράγματα. Με αυτά, αυτά είναι τα υλικά μου, αυτά είναι τα εργαλεία μου, με αυτά θα δουλέψω. Η διαδικασία του να αναγνωρίσει κανείς το ταλέντο του είναι δεδομένη? Όχι. Όχι. Νομίζω, ειδικότερα στον χώρο της τέχνης, δεν γνωρίζω και τους άλλους χώρους τόσο πολύ, να πω την αλήθεια, αλλά ειδικότερα στον χώρο της τέχνης, είναι κάτι σαν, σαν ένα σαράκι, το οποίο σε τρώει μέσα σου. Δηλαδή, εγώ το βλέπω τον εαυτό μου. Υπάρχουν πολλές στιγμές που δεν παίζω πιάνο, εξεπίτηδες. Να το θα αντέξω ή δεν αντέξω. Πραγματικά δεν αντέχω. Δηλαδή είναι σαν... μου κόβει την αναπνοή. Ξέρω ακούγεται, είναι λίγο... Ειδικά άμα διαβάσει κάποιος, κανείς συγγράμματα του 19ου αιώνα, στο ρομαντισμό, όπου όλα ήταν όπου και πεθαίνω και πονάω και δεν μπορώ χωρίς την τέχνη. Μέσα από την υπερβολή έχουν μια μεγάλη αλήθεια. Είναι σαν ένα σαράκι που σε τρώει. Τώρα, πέρα από αυτό, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όπου αυτό το ταλέντο παραμένει, μεγαλώνουν, παραμένει δίχως να βγει προς τα έξω. Γιατί δεν είχαν ίσως την οικογενειακή ενθάρρυνση. Δεν είχαν δασκάλους οι οποίοι να δουν αυτό το ταλέντο. Δεν είχαν χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό θεωρώ, νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε τυχεροί και να νιώθουμε ευγνώμονες, αν σε κάποιο σημείο της ζωής μας. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη ζωή μας και ο λόγος τους είναι καλός γενικότερα. Και ο Θεός ξέρει πότε θα δώσει στον καθένα ένα σκαμπύλι, μια σφαλιάρα. Να του πει: κοίτα, κοίτα από εδώ. Κοίτα τι έχεις. Να θεωρούμε ευγνώμονες και ευτυχεί στη ζωή μας όταν μας έρχεται αυτή η σφαλιάρα και αυτό το σκαμπύλι, αυτό το ταρακούνημα που να σου λέει: ξέρεις τι, έχεις αυτό το ταλέντο. Έχεις αυτό. Κάνε τι θέλεις τώρα. Και από εκεί και πέρα είμαστε εμείς, μπαίνουμε στη δικασία, είμαστε υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιήσουμε αναλόγως. Ναι. Άρα χρειάζεται να έχουμε τις αισθήσεις ανοιχτές. Ακριβώς. Τα γεγυμνασμένα αισθητήρια του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, κατά πώς έλεγε, για να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιληφθούμε ποιο είναι το ταλέντο μας, το τάλαντο που μας δίνει ο Θεός, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε προς δοξασμόν αυτού. Έτσι. Και όχι μόνο για προσωπική δόξα, που είναι αναπόφευκτη στη διαδικασία, αυτό βέβαια. Αυτό είναι το ακριβώς. Στον χώρο της μουσικής και γενικότερα στον χώρο της τέχνης, η έννοια δόξα, φήμη, χρήμα, χιλιάδες άνθρωποι να έρχονται και να ζητάνε το αυτόγραφο, είναι δεδομένη. Είναι κατά κάποιο τρόπο, είναι μέρος δουλειάς. Mm-hmm. Δεν γίνεται κάποιος να μην είναι γνωστός και να είναι μεγάλος πιανίστας, μεγάλος τραγουδιστής κτλ. Και είναι... Εγώ πολλές φορές το έχω μέσα μου, ειδικότερα όταν στη δικιά μας την εκκλησία και στη δικιά μας την παράδοση η ταπεινοφροσύνη και η ταπεινότητα και το low profile που λέμε είναι μέρος της γενικότερης φιλοσοφίας, πώς μπορείς να τα συνδέσεις τα πράγματα. Και όλο και περισσότερο συνειδητοποιώ ότι τελικά δεν είναι διαφορετικά. Δεν είναι... Ας πούμε, δεν κάνω καμία σύγκριση προς Θεού, αλλά ο Χριστός όταν ζούσε ήταν star της εποχής του. Της εκπαίδευσης ή επετηρίδα, οπότε θα μπορούσα να πούμε ότι μπαίνω στην επετηρίδα και... Ήταν καθαρά, μπορούσε καθαρά να δει τι είναι η φήμη, τι είναι η δόξα, πώς θα τη χρησιμοποιήσω, τι έχει να κάνει με μένα, τι έχει να μην κάνει με μένα. Δηλαδή, άπαξ και συνειδητοποιούμε ότι αυτό που έχουμε δεν είναι δικό μας και είναι δώρο. Τότε, οποιαδήποτε δόξα, οποιαδήποτε φήμη, οποιαδήποτε λεφτά, έρχονται και παρέρχονται. Mm-hmm. Τα βλέπουμε με τα μάτια της ταπεινότητας. Λέμε, ευχαριστώ Θεέ μου που μου δώσει και αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω, δεν είμαι οπαδός του... Αν παίζω σε μια συναυλία και έχει από κάτω 4.000 κόσμο. Παλιά όταν ήμουν μικρότερος το έκανα αυτό το πράγμα. Λέω, πω, τι χειροκροτάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν αξίζω τίποτα. Τελευταία 2-3 χρόνια, μεγάλωσε και λίγο και μέσα σε μια σχολή όπου όλα τα παιδιά είναι υπερβολικά ταλαντούχα και ο ανταγωνισμός είναι πολύ δυνατός, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι το να χειροκροτάνε 4.000 κόσμους είναι δώρο Θεού. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι κακό πράγμα. Και λες, ευχαριστώ Θεέ μου. Ευχαριστώ Θεέ μου που
μου δίνεις τη δυνατότητα να παρουσιάσω αυτό το οποίο. Και κάνω μια παράκαμψη, ειδικά όταν είσαι στον χώρο της τέχνης, όχι ως δημιουργός, αλλά ως. Δηλαδή, είμαι συνθέτης, παίζω πιάνο, που σημαίνει παίζω έργα άλλων. Η διαδικασία της δημιουργίας είναι τελείως διαφορετική. Δεν προσφέρω κάτι το οποίο το έκανα εγώ, προσφέρω κάτι το οποίο έγραψε κάποιος άλλος. Ναι. Το ταλέντο μου έδωσε ο Θεός, μου έδωσε το ταλέντο όχι για να δημιουργήσω, αλλά για να δώσω, να ερμηνεύσω κάτι το οποίο δημιουργήσε κανένας άλλος. Είναι διπλή η ταπείνωση. Έτσι. Είναι πολύ... Και άμα κάποιος το δει έτσι, χαλαρώνει. Είναι μια ηρεμής. Επομένως, δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά. Ναι. Το όριο είναι εφόσον αρχίσουμε να ξεχνούμε ότι το δώρο είναι πράγματι από τον Θεό. Ναι. Βέβαια, φαντάζομαι ότι το δώρο αυτό που δόθηκε σε σένα προκειμένου να ερμηνεύεις τόσο εντυπωσιακά και τόσο όμορφα με το πιάνο της μουσικής δημιουργίας άλλων, αλλά και από εδώ και πέρα να αρχίσεις και να αποτυπώνεις τις δικές σου ανησυχίες με τη σύνθεση μουσικής, φαντάζομαι δεν φτάνει. Γιατί, όπως είπα, ότι παρακολουθώ την προσωπική σου πορεία, εντάξει, το ταλέντο είναι μέχρι κάποια στιγμή. Ναι. Και άλλα ταλέντα υπήρξανε, τα οποία χαθήκανε. Έτσι. Από εκεί και πέρα τι χρειάζεται. Ναι. Γιατί ανέφερες τη δουλειά, ναι, έτσι, αρκετές φορές μέχρι τώρα. Ναι. Άμα ρωτήσετε. Όταν ρωτήσαν τη Μαρία Κάλλας πόσες ώρες δουλεύει, αν δουλεύει καθόλου, τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα. Οι μεγαλύτεροι πιανίστες, ο Ραχμάνινοφ, από τους μεγαλύτερους πιανίστες, κάθε μέρα, 3 ώρες την ημέρα, έπαιζε μόνο κλίμακες. Όταν το ταλέντο δεν πάει να πει ευκολία. Το ταλέντο πάει να πει σκληρή δουλειά. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Όσο πιο πολύ ταλέντο έχεις, τόσο πιο πολύ πρέπει να δουλέψεις. Τόσο πιο σκληρά πρέπει να δουλέψεις. Γιατί είναι σαν να σου λέει ο άλλος, ξέρεις τι, εγώ σου δίνω 5 δραχμές. Στις 5 δραχμές μπορείς να κάνεις 10. Άμα σου πει ο άλλος, εγώ σου δίνω 10 εκατομμύρια, από τα 10 εκατομμύρια να κάνεις 100 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Είναι περισσότερη δουλειά από τις 5 δραχμές να τις κάνεις 10 ή 100 ή 1000. Ξεκινάς με πολλά και επειδή ξεκινάς με πολλά, περιμένει ο Θεός, οι άνθρωποι γύρω σου πολλά. Δηλαδή, νομίζω ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι οι οποίοι μείνανε είναι αυτοί. Βλέπεις Μέγας Αλέξανδρος, ας πούμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δώσανε, τους δόθηκε ένα μεγάλο δώρο και αυτό το δώρο καταφέραν να το φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο. Εκεί που ακριβώς θα έπρεπε να είναι. Ο ήρωας είναι αυτός ο οποίος παίρνει αυτό που έχει και το φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Στη μουσική, πολλές φορές στη σύνθεση, μας αρέσει πολύ ο Μπετόβεν, γιατί λέμε τον άτιμο. Πήρε ένα μικρό θεματάκι, ένα μικρό μέρος, ταρανταντάμ, και κατάφερε να γράψει ολόκληρη συμφωνία. Αυτό που τον κάνει μεγάλο, αυτό που κάνει, τον κάνει ήρωα, είναι ότι πήρε αυτό το μικρό και έβγαλε από μέσα από αυτό το μικρό όσα μπορούσαν να βγουν. Το ίδιο νομίζω υπάρχει και στη ζωή μας. Δηλαδή, η δουλειά δεν είναι αγκαρία. Είναι η επιταγή. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις, επειδή έχεις αυτό το ταλέντο. Το ταλέντο είναι η ευκολία. Το ταλέντο είναι, πάει να πει ότι κάποιος ο οποίος θα του παίρνει 5 ώρες για να μάθει ένα κομμάτι, σαν να σου παίρνει μισή ώρα. Αυτό όμως, επειδή σου παίρνει μισή ώρα, έχεις άλλες 4,5 ώρες, το κομμάτι αυτό να του δώσεις 5 ακόμη επίπεδα ερμηνείας. Το οποίο κάποιος άλλος δεν θα μπορέσει να το κάνει. Mm-hmm. Αν εσύ τώρα επιλέξεις και τις υπόλοιπες 4,5 ώρες κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, τότε δεν έχεις καταλάβει το τι ταλέντο έχεις. Και θα στο πάρει ο Θεός. Δεν υπάρχει θέμα. Άρα το ταλέντο είναι το διαβατήριο ουσιαστικά που θα μας βάλει σε αυτή την όμορφη χώρα της δημιουργικότητας, ναι, από ναι, ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μια δημιουργικότητα που ήδη φαίνεται στην πορεία των σπουδών σου, καθώς ήδη έχεις κάποιες από τις εργασίες, τις έχεις εκδώσει, βέβαια στα αγγλικά και αφορούν, ναι, στη μουσική, δεν είναι προς πόλεις τόσο. Είναι απλώς ότι υπάρχει αυτή η εντυπωσιακή έτσι, δουλειά και βλέπω ότι κάνεις σχετισμό με τα πράγματα τα γλωσσολογικά, ναι, 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 και σχέση με τη μουσική. Είναι μια εργασία πάνω στη μουσική και στη γλωσσολογία. Που αν ήμασταν μουσική εκπομπή θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό το θέμα της δουλειάς το οποίο ανέφερες, αυτή η διαδικασία της αναγνώρισης του ταλέντου,
και ότι χρειάζεται από εκεί και πέρα περισσότερη εργασία, ναι, να το παλέψει κανείς. Ναι. Βλέπεις να κυριαρχεί στην χώρα μας? Και το ρωτάω αυτό γιατί. Γιατί έχω την αίσθηση πως εσύ την δουλειά τη γνώρισες φεύγοντας από την Ελλάδα, ναι, για να δουλέψεις ουσιαστικά στο πανεπιστήμιο στην, ναι, Αμερική που είσαι, ναι, προκειμένου. Όταν έρχεσαι εδώ ή συγκρίνοντας τις εποχές που ήσουν εδώ, ναι, πέρα, βλέποντας τα πρόσωπα τα οποία είναι το περιβάλλον σου, ναι, βλέπεις αυτήν την ένταση, αυτή τη διαδικασία να την έχουν σήμερα οι νέοι μας? Κοιτάξτε, οι νέοι ιδιαίτερα της γενιάς σου, έτσι, ναι, γιατί, ναι, έχουν μια διαφορά. Ναι, είναι δύο τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει, έτσι πως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει πρακτικά σήμερα στην Ελλάδα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Αμερική, mm-hmm, που σπουδάζω εκεί. Και το δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι, θα λέγαμε, χωρίς να ακούω, δεν θέλω να ακούσω τελείως φιλοσοφημένα, είναι η οντολογική αναζήτηση του οποιοδήποτε νέου σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στο 2005, όπου συμβαίνουν 5-6 πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, το έχω συνειδητοποιήσει από τη δικιά μου προσωπική εμπειρία και από τους φίλους μου. Όσο μεγαλώνουμε, υπάρχει μια απομυθοποίηση. Διαρκής απομυθοποίηση πραγμάτων. Όταν ήμασταν μικροί, πιστεύαμε ότι οι γονείς μας είναι θεοί. Τέλει. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε, βλέπουμε ότι είναι και αυτοί άνθρωποι. Όταν ήμασταν μικροί, νομίζαμε ότι θα πάμε στο σχολείο, ειδικότερα στην Ελλάδα, θα είμαστε στο σχολείο, θα διαβάσουμε, θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και όλα θα πάνε καλά. Παίρνεις στο πανεπιστήμιο και βλέπεις τελικά ότι δεν πάνε όλα καλά. Mm-hmm. Γενικότερα, όσο και όταν είσαι νέος, όπου έχεις μια διάθεση έμφυτη για δουλειά, για δημιουργικότητα, θέλεις να προσφέρεις, θέλεις να μάθεις. Και υπάρχουν από παντού, λόγω της ζωής, χτυπήματα. Αλλά και το χειρότερο, λόγω της κοινωνίας στην οποία ζεις, χτυπήματα. Μέσα στο πανεπιστήμιο, πόσες φορές εγώ έχω συζητήσει με φίλους μου που να έχουν την αίσθηση ότι θέλουν να φύγουν, να βγουν έξω για μεταπτυχιακά, να βγουν έξω έστω για να γνωρίσουν κάτι καινούριο. Η χώρα μας να μην μπορεί να τους κρατήσει, τους φοιτητές που θέλουν να προσφέρουν. Να μην υπάρχει αξιοκρατία. Να υπάρχουν πίσω από την πλάτη χτυπήματα. Το ένα το άλλο. Δύσκολο. Δύσκολο για κάποιον της ηλικίας μας που εκ των πραγμάτων έχει μια ανασφάλεια για το ποιος είναι, τι κάνει, τι θέλει να κάνει. Ποιος ξέρει στην δικιά μου την ηλικία. Είμαι 22 χρονών. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Που στο κάτω-κάτω μου λένε, εντάξει, και είσαι και σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και παίζεις πιάνο από μικρός. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουμε αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας, στη ψυχή μας. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Κάποιος ο οποίος ζει εδώ με αυτά τα προβλήματα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Τώρα, το τι σημαίνει, χαίρομαι γιατί βλέπω ότι στην Ελλάδα η Ελλάδα αρχίζει και αλλάζει. Ήμουν από τώρα προχθές στην Αθήνα, mm-hmm, και είδα συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, υψηλών προδιαγραφών συναυλίες. Στη βιβλιοπολία ενημερωμένα. Βιβλιοπολία μουσικής ενημερωμένα, πράγματα CD που ενημερωμένα. Γίνεται κάτι, κάτι υπάρχει. Εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη, με το Μέγαρο Μουσικής, έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια κάτι να συμβαίνει. Αλλά αυτό που πιστεύω εγώ είναι το ίδιο πράγμα. Πώς είναι το ταλέντο ή το talent το οποίο έχει ο άνθρωπος, έτσι είναι και το talent που έχει μια πόλη ή μια χώρα. Εμείς ζούμε σε μια χώρα που έχει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και αυτή η ιστορία δεν έπαψε όταν την εποχή της Τουρκοκρατίας. Δεν είμαστε διαφορετική χώρα, δηλαδή. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος Νήσις και ο Αδαμάντιος Κοραής κυλάνε στις φλέβες μας, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Χθες, για παράδειγμα, γυρνούσα από την Αθήνα στο τρένο και ήμασταν μέσα στην κουκέτα, όπως λέγεται, στο 4 άγνωστοι. Και αρχίσαμε και μιλούσαμε. Και πιάσαμε μια συζήτηση ώρες. 6 ώρες μιλούσαμε. Επί παντός επίστητου. Πολιτική, μουσική, φιλοσοφία, τα πάντα. Και με ανθρώπους δεν τους ήξερα εγώ πιο πριν. Καλά, την κουβέντα την έχουμε στο θέμα μας, έτσι. Ναι. Αλλά κουβέντα, όχι απλά κουβέντα για να περνάει η ώρα. Σοβαρή ζήτηση. Εγώ θυμάμαι, ένα παιδί χθες που μιλούσαμε με τον Γρηγόριο Νήσις. Επί 2 ώρες. Mm-hmm. Αυτό δεν το βρίσκεις να έχει σε άλλους λαούς να έχουν τέτοια τάση. Την έχουμε την τάση. Είναι, πώς είπαμε, το τάλαντο στον άνθρωπο, είναι το τάλαντο στη χώρα. Έχουμε ιστορία, μυαλά,
πόσοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν μπορούν να διαπρέψουν εδώ πέρα. Mm-hmm. Και πόσοι Έλληνες που έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό γυρνάνε εδώ, δεν τους επιτρέπεται να κάνουν αυτό το οποίο είναι ταγμένοι να κάνουν. Έρχεται άλλος, σου λέει: θέλω να βοηθήσω. Και το σύστημα, μέσα από τη γραφειοκρατία, μέσα από τη μετριότητα, λέει: ξέρεις τι, περίμενε. Και λέει ο άλλος: εντάξει, παιδιά, αφού δεν θέλετε, σηκωθώ και φύγω. Να έχουμε δυναμικό ανθρώπινο, ιστορία, αγάπη για γνώση και να μην αυτό το ταλέντο να το φτάνουμε ψηλά εκεί που πρέπει να φτάσει, είναι κρίμα και είναι ύβρις. Είναι ύβρις, γιατί σε μια χώρα που από την οποία υπήρξε ένας Όμηρος και ένας Πλάτωνας, ένας Αριστοτέλης, που οι ίδιοι οι ευαγγελιστές θέλησαν να γράψουν τα Ευαγγέλια στα ελληνικά, εμείς να μεμψημυρούμε το 2005, ακόμη να μεμψημυρούμε για χαζομάρες. Έτσι, για χαζομάρες. Τη στιγμή που Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, έχω γνωρίσει πολλά παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό, στην Αμερική, όχι στη μουσική, σε άλλα, στην ιατρική, στη βιολογία. Είναι γεγονός πως είναι η διαδικασία αυτή, αν θέλει κανείς και να μάθει περισσότερα και να μάθει και πιο σωστά, αλλά και αν θέλει να δώσει όλες τις δυνάμεις περισσότερο, η Ελλάδα δεν δίνει τα εφόδια. Δεν δίνει τα εφόδια. Είναι αλήθεια. Και είναι αιτία αυτή η μετριότητα την οποία ανέφερες πριν. Τι να σας πω, είναι δύσκολο για μένα να κάνω μια αποτίμηση του τι φταίει ακριβώς. Το ότι υπάρχει τάση για μετριότητα, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Απ' την άλλη πάλι μεριά, το ότι υπάρχουν προσπάθειες μέσα στην Ελλάδα για να αρθεί αυτή η μετριότητα, μια καλή ώρα εκπομπή σαν και αυτήν, ή πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο Πανεπιστήμιο ή κάποιες άλλες εκπομπές στην τηλεόραση, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Τώρα, το ποιος έχει την ευθύνη, αν τα πάντα γυρνάνε στα ζητήματα πολιτείας και εκπαίδευσης. Αν μέσα στην εκπαίδευσή μας θέλαμε να δημιουργήσουμε τα εφόδια, να δώσουμε τα εφόδια και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στο μαθητή, που είναι 16-17 χρονών, να αρχίσει να συνειδητοποιεί τη δικιά του, το δικό του ταλέντο και να θέλει να προσφέρει, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Απέναντίας, είμαστε σε μια λογική βαθμοθυρίας, πώς θα μπουν στο πανεπιστήμιο, πόσα άτομα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο σε σχολές που δεν θέλουν να είναι. Δεν θέλουν, ο άλλος δεν θέλει να γίνει γιατρός και μπαίνει στην ιατρική μόνο και μόνο επειδή είναι 19, επειδή ο υψηλόβαθμος μαθητής θα πάει στην ιατρική. Mm-hmm. Είναι μια λογική η οποία δεν στέκει πλέον. Όχι πλέον, δεν έστεκε ποτέ. Αλλά εμείς ακόμη ζούμε σε αυτά τα πράγματα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, πόσα παιδιά γνωρίζω, επειδή το σύστημα το πανεπιστημιακό είναι διαφορετικό εκεί. Όταν κάποιος, για παράδειγμα, μπαίνει στο Κολούμπια ή στο Χάρβαρντ, δεν μπαίνει στην ιατρική ή στην νομική, μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει πιο πολλά πράγματα, αρχίζει να βλέπει τι του αρέσει. Όλος μπορεί να είναι στη μουσική και ξαφνικά να συνειδητοποιήσει ότι του αρέσει η νομική. Πάει στη νομική. Είναι μια ελευθερία. Ένα πράγμα που έμαθα, που ευγνωμονώ την Αμερική από αυτό που έμαθα, είναι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και ότι είσαι ελεύθερος. Όχι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις απλά στην Αμερική. Οντολογικά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή είσαι ελεύθερος. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και δεν χρειάζεται να έχεις ούτε κομπλεξισμό, ούτε ψεύτικη ταπεινοφροσύνη, να συνειδητοποιήσεις τι είσαι, τι μπορείς να κάνεις, ποιοι είναι οι στόχοι σου και να μην τους ξέρεις τους στόχους σου, να βάζεις μπροστά. Και έχει ο Θεός. Αυτό που λέμε, δηλαδή έχουμε ξεχάσει αυτό το έχει ο Θεός. Ως Έλληνες έχουμε και την... πολλές φορές σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Έχουμε και την ευτυχία να ζούμε σε μια παράδοση, σε μια ελληνοορθόδοξη παράδοση, όπου η Ορθοδοξία, η οποία Ορθοδοξία δεν είναι αυτό που λέμε, θα πάω στην Εκκλησία, θα πάρω το αντίδωρο και τελείωσε. Έχει μια φιλοσοφία, μια οντολογία μέσα της. Να ζούμε σε μια τέτοια παράδοση η οποία σου επιτρέπει την ελευθερία. Δεν σε αναστέλει όπως ζουν σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Σε μας επιτρέπεται η ελευθερία και τι κάνουμε ελευθερία, καθόμαστε και μιζέρια. Ναι. Επομένως, σύμφωνα με τα όσα λέμε μέχρι τώρα, έχεις την αίσθηση πως στην Ελλάδα, κυριαρχώντας η μετριότητα, δεν επιτρέπει ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες πολιτισμικές δομές που είναι από τη μία και ο ελληνισμός και η ορθοδοξία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όντας εσύ στην Αμερική, τι νομίζεις ότι μπορεί να εξάγει προς τον κόσμο?
με κάτι φίλους μου, που, κάτι φίλους μου Έλληνες στην Αμερική, λέμε πολλές φορές, σκεφτόμαστε ότι αν στην Ελλάδα είχαν αλλάξει δύο πράγματα, δύο-τρία πράγματα, θα ήταν η καλύτερη χώρα του κόσμου. Και δεν θα ήθελε κανένας να φύγει. Όχι να φύγει, θα ήθελα να έρχονται κιόλας. Γιατί η Ελλάδα αυτό που έχει να προσφέρει, έχει να προσφέρει πολιτισμό, έχει να προσφέρει πρόταση πολιτισμού. Mm-hmm. Είναι το σημαντικότερο πράγμα. Έχει να προσφέρει μια διαφορετική θέση των πραγμάτων. Την οποία την έχουμε στο αίμα μας. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Δεν είναι, δεν είναι έπαρση, είναι η γνώση του ποιος είσαι mm-hmm. πλέον. Έχει πρόταση πολιτισμού. Και το κακό είναι ότι αυτή την πρόταση δεν την εξάγει προς τα έξω. Γιατί αντιθέτως, ούτε εμείς γνωρίζουμε ποια είναι η πρόταση πολιτισμού μας. Την έχουμε μέσα μας, την έχουμε, και αντιθέτως αρχίζουμε, βλέπουμε τι κάνει η Αμερική, τι κάνει η Ευρώπη. Έχουμε μια ευρωπολαγνία, μια αμερικανολαγνία. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο Αμερικάνος, χωρίς κανένα κομπλεξισμό, βλέπει το σύγγραμμα του αρχαίου Έλληνα, για παράδειγμα, και το προσκυνάει. Όταν πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, που είναι λίγο πιο πάνω από εμάς, μπαίνεις μέσα και βλέπεις στη μεγαλύτερη τους βιβλιοθήκη, φάτσα κάρτα, πάνω στο αέτομα γράφει Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοκράτης, Βυργίλιος ή τους Ρωμαίους. Που σημαίνει ότι ο ίδιος ο Αμερικάνος βάζει μπροστά έναν πολιτισμό, μια φιλοσοφία, την οποία την έχει ενστερνιστεί. Πάνω στην οποία ο ίδιος ο πολιτισμός έχει βασιστεί. Και εμείς, που είμαστε κοιτίδα αυτού του πολιτισμού, που έχουμε μια πρόταση η οποία φιλοσοφικά, οντολογικά, καλλιτεχνικά έχει συνεχιστεί, δεν υπάρχει η άλλη χαζομάρα, η δικιά μας, η ελληνική. Νομίζουμε ότι υπάρχει η αρχαία Ελλάδα, μετά το Βυζάντιο, ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, μετά έχει η Τουρκοκρατία και μετά έχει η νεότερη Ελλάδα. Δηλαδή, λες και είμαστε αποκομμένοι, λες και δεν υπάρχει μια ενιαία ιστορία του ελληνικού έθνους. Το οποίο είναι, και από εκεί, κατά τη δικιά μου άποψη, από εκεί απορρέει ο συλλογικός κομπλεξισμός, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, και η συλλογική μας κατωτερότητα. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Γάλλος γνωρίζει την ιστορία του. Ο Άγγλος γνωρίζει την ιστορία του. Ο Έλληνας δεν ξέρει την ιστορία του. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι όταν διαβάζεις Ιωάννη Χρυσόστομο, πιστεύεις ή δεν πιστεύεις στην Εκκλησία. Δεν έχει σημασία. Διαβάζεις Μέγα Βασίλειο και βλέπεις ότι η φιλοσοφική του σκέψη, ή Γρηγόριο Νήσις, βλέπεις ότι η φιλοσοφική του σκέψη είναι σε επίπεδα Αριστοτέλη. Και όχι απλά, δεν είναι διαφορετική, είναι συνέχεια. Ότι εκεί πήγαινε η σκέψη. Ότι έννοιες όπως το πρόσωπο, η υπόσταση, η ευχαριστία, η σχέση, νέες φιλοσοφικές έννοιες, τις οποίες τις πήραν μετά οι δυτικοί, τις παρεμήνεσαν με κάποιο τρόπο, αλλά τουλάχιστον τις πήρανε. Εμείς τις έχουμε, δικές μας, και αντί να τις κάνουμε κτήμα μας και να δώσουμε αυτή την πρόταση πολιτισμού, η οποία δεν είναι απλά. Ξέρετε, δεν είναι, όταν βλέπω στην Αμερική πολλές φορές, η δικιά τους φιλοσοφία μπαίνει στο μεδούλι του λαού. Δηλαδή, ο τρόπος τον οποίο μιλάνε, ο τρόπος τον οποίο οι Αμερικάνοι έχουν αυτό το τι έχω να κάνω, πώς το κάνω γρήγορα. Αυτό είναι μέρος της φιλοσοφία τους. Και το βλέπεις σε κάθε έκφανση. Δηλαδή, από το σύγγραμμα μέχρι το φαΐ που θα φας. Γρήγορα, τα, πα, 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 γρήγορα να το φάμε, να το κάνουμε, να δείξουμε, να πάμε στο επόμενο. Αυτή είναι η δικιά τους φιλοσοφία. Εμείς έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, για να το προβάλλουμε προς τα έξω. Αυτή η άγνοια όμως ως προς την ταυτότητά μας θα δικαιολογούνταν ίσως με την επανίδρυση, με την ίδρυση την επίσημη του ελληνικού κράτους, τότε που ήρθε ο Όθωνας, 1833 κλπ. Στις μέρες μας δικαιολογείται. Ναι, δεν θα να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται ούτε από τότε, διότι οι πατέρες του έθνους, ο Αδαμάντης Κοραής, ο Ρήγας Φέραιος. Ο Κοραής ο ίδιος έλεγε ότι τη γλώσσα, τη μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στη γλώσσα. Και εμείς δεν δώσουμε έμφαση στη γλώσσα, είχαμε καταργήσει και τα αρχαία. Τα αρχαία τώρα είναι. Ναι. Τι να. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Είναι μια συζήτηση που τότε τι συνέβαινε, ναι. Εντάξει, είναι περίεργη λίγο και τα ιστορικά δεδομένα. Είναι σημερινή διαφορετικά. Στη σημερινή εποχή δεν δικαιολογείται. Κάτι δικιά μου άποψη. Δεν δικαιολογείται. Για ποιο λόγο? Γιατί βλέπουμε παρόμοιες περιπτώσεις σε άλλες χώρες όπου είχαν προβλήματα, τα ξεπέρασαν και συνέχισαν. Εγώ πολλές φορές, το ξέρω ότι ακούγεται λίγο χαζό, αλλά πολλές φορές φέρνω στο μυαλό μου τη Γερμανία. Όταν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία είχε διαλυθεί ως χώρα, και όχι απλά ως χώρα, οντολογικά είχε διαλυθεί. Ό,τι αντιπροσώπευε η Γερμανία από τον Μπαχ
μέχρι τον Νίτσε, είχε διαλυθεί. Το μοντέλο όλο διαλύθηκε. Τώρα η Γερμανία είναι με υπερδυνάμεις. Αναστηλώθηκε, ξανασηκώθηκε στα πόδια της. Mm-hmm. Η όλη μας η ζωή, όταν ρώτησα ένα μοναχό τι κάνεις όλη την τόσα χρόνια, είχαν πέφτω. Πέφτω και ξανασηκώνομαι. Η όλη μας η ζωή έχει να κάνει με το να πέφτουμε και να ξανασηκωνόμαστε. Αυτή είναι η ζωή μας. Εμείς έχουμε πέσει και κρατιόμαστε. Θέλουμε να είμαστε πεσμένοι. Δεν θέλουμε να σηκωθούμε. Λες και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Και δεν μας φταίει κανένας. Αυτό είναι το άλλο πρόβλημα, κατά τη δική μου άποψη, της Ελλάδας. Ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν εμφυσίσει στο λαό ότι μας φταίει ο άλλος. Είναι το αρχέτυπο του άλλου. Το αρχέτυπο του άλλου και το αρχέτυπο του εχθρού. Ο άλλος μας φταίει. Οι Αμερικάνοι μας φταίνε, οι Ευρωπαίοι μας φταίνε, που δεν όλοι μας μισούν. Εγώ δεν έχω δει κανένα μίσος. Δηλαδή, πέρα από το. Μπορεί να υπάρχουν εσύ θεωρίες, συνωμοσίες, πολιτικές κτλ. Αν εσύ δεν θέλεις να κατακτηθείς, δεν κατακτιέσαι. Έτσι δεν είναι. Εδώ ο Σοκράτη, ο Σοκράτης ο ίδιος είπε το κόνιο και δεν κατακτήθηκε. Ο Χριστός ήταν το Σταυρός, αν είχε κατακτηθεί, ας πούμε, από τους Εβραίους, από τους Ρωμαίους. Όχι. Άμα θέλεις να κατακτηθείς, δεν κατακτιέσαι. Αφινόμαστε. Και ποιος αφήνεται, ο λαός? Όχι. Νομίζω, κατά τη δικιά μου άποψη, οι ηγεσίες, αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν την Ελλάδα σε μια δεύτερη μοίρα, έτσι να έχει λίγο μια μίζερη, αυτή που λέει η ψωροκόστανα. Καταλάβατε. Το οποίο εντάξει. Δεν, πλέον δεν χρειάζεται να λειτουργεί. Αφήσαμε όμως δύο πράγματα που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Να αλλάξουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχεις με τους συμφοιτητές. Δύο πράγματα είπες ότι είναι σημαντικά και πρέπει να αλλάχθουν στην Ελλάδα ώστε όλοι να έρχονται εδώ. Ναι. Το ένα είχε να κάνει με την, αυτό που λέγαμε τόσο νωρίς, την αλλαγή της νοοτροπίας. Mm-hmm. Και το άλλο είχε να κάνει με την. Ήταν λίγο πιο πρακτικό, μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή με την έννοια της πανεπιστημιακής μάθησης. Όπου τώρα στα πανεπιστήμια. Γενικότερα, όχι σε όλες τις σχολές βέβαια, αλλά γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση. Τελειώνω όποτε θέλω. Όποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο, δεν ξαναβγαίνει. Τελειώνω όποτε θέλω, χρωστάω μαθήματα. Περνάει ο καιρός, δεν παίρνω το πτυχίο μου ή το παίρνω όταν είμαι 28 χρονών. Αργώ. Το πανεπιστήμιο που θα πρέπει να είναι χώρος μάθησης, όχι απλά μάθησης, αλλά και έρευνας, όπου θα έπρεπε να είσαι στο top του τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Και άντε να πεις σε χώρους όπως η ιατρική, λέω, που δεν ξέρω, στη ιατρική ή η βιολογία που άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερη υποδομή, τεχνολογία κτλ. Άντε να πεις σε άλλες χώρες συμβαίνουν. Αλλά σε σχολές που έχουν να κάνουν με τα δικιά μας την ιστορία, ελληνικά, φιλολογία, αρχαιολογία, βυζαντινοί πατέρες, πράγματα τα οποία που θα έπρεπε εμείς να είμαστε top, γιατί είναι δικά μας, πάλι οι άλλοι είναι top. Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μας φταίει κανένας το 2005 ή το 2006 που μπήκε τώρα? Πλέον κανένας δεν μας φταίει. Ούτε πολέμους έχουμε, ούτε τίποτα. Γι' αυτό η νέα γενιά. Πάντα συμβαίνει αυτό στην ιστορία. Υπάρχει πάντοτε μια νέα γενιά η οποία δεν έχει ζήσει κακουχίες, δεν έχει ζήσει πολέμους, δεν έχει ζήσει διωγμούς, η οποία θέλει να πάει μπροστά. Κατά τη δικιά μου άποψη, η δικιά μου γενιά είναι αυτή η γενιά. Mm-hmm. Είναι πλέον η γενιά που δεν έχουμε ζήσει ούτε χούντα, ούτε πόλεμο, ούτε τίποτα. Έτσι. Είμαστε η γενιά που. Θα πάει μπροστά, θα πάρει την Ελλάδα, από εκεί που μπορεί και θα την πάει 10 βήματα μπροστά. Αν αυτή η γενιά δεν την αξιοποιήσει το κράτος, τώρα που είναι στα σπάργανα, τώρα που δημιουργούμαστε, τότε θα φύγουμε και εμείς στο εξωτερικό, θα μείνουμε ή θα μείνουν στο εξωτερικό και θα διαπρέψουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει πάντοτε. Mm-hmm. Και θα είμαστε χαρούμενοι οι υπόλοιποι, γιατί ένας Έλληνας διαπρέπει στο εξωτερικό και γίνεται πρεσβευτής. Ναι. Αντίευθυνση εξ αρχής η ίδια η χώρα. Να κραυγάζει προς την οικουμένη ολόκληρη ότι υπάρχω, γιατί υπάρχω πολιτισμικά, πολιτιστικά. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι στο Juilliard εκεί που είμαι, ότι οι περισσότεροι μου φίλοι είναι Αμερικάνοι. Είτε είναι από διαφορετικά, είτε είναι Κινέζος, άλλος Ιαπωνέζος, τα λοιπά. Είναι Αμερικάνος. Έχει Αμερικανικό διαβατήριο. Και σκέφτομαι ότι για αυτόν η εμπειρία να είναι σε μια σχολή όπως το Juilliard είναι τελείως διαφορετική από τη δικιά μου. Εγώ είμαι έξω από το σπίτι μου. Εγώ είμαι μακριά από την οικογένειά μου. Έξω από τη χώρα μου. Ο Αμερικάνος είναι μέσα στη χώρα του. Δηλαδή, αυτό είναι, δηλαδή ο άλλος που είναι από την Καλιφόρνια, για παράδειγμα, σκέφτεται πώς θα πάει στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει στο Juilliard. Το οποίο είναι σαν να λέω εγώ, που είμαι από τη Θεσσαλονίκη και να πάω στην Αθήνα, για παράδειγμα. Mm-hmm.
Υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν σχολές, υπάρχουν όπερες, παλέτα, θέατρα, δημιουργία στην ίδια τους τη χώρα. Είναι το εγχώριο προϊόν με κάποιο τρόπο, δεν τους είναι αρκετό, δεν χρειάζεται να βγουν έξω. Mm-hmm. Και ο λόγος για τον οποίο κάποιος Αμερικάνος θα ήθελε να βγει έξω, ένας Αμερικάνος ο οποίος σπουδάζει και του αρέσει η γνώση, θα ήταν για να δει τι κάνουν σε άλλες χώρες. Σε εμάς είναι το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε να βγούμε έξω για να μάθουμε. Δεν θέλουμε να βγούμε έξω για να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Θέλουμε να βγούμε έξω για να δούμε πραγματικά τι σημαίνει στον κόσμο. Θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό σημείο στο να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις δυνάμεις? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Δυστυχώς δεν είμαι ούτε γνώστης πολιτικών, οικονομικών, νομικών πραγμάτων για να πω συγκεκριμένα τι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά η αίσθησή μου είναι ναι. Γιατί? Για το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα. Μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα. Mm-hmm. Το τι προσφέρουν, το τι μπορούν να προσφέρουν. Εδώ ξέρω ότι διαρκώς γυρνάω στην Αμερική, αλλά αυτό που κάνει ο Αμερικάνος είναι. Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο λέει: είσαι καλός, σώσε λεφτά. Είσαι. Πόσο καλός είσαι, πολύ καλός, σώσε πιο πολλά λεφτά. Γιατί είσαι σώσε λεφτά, για να κάνεις αυτό στο οποίο είσαι καλός. Εδώ, και τι θα πει ο άλλος. Εγώ. Κάποιοι φίλοι μου που ήρθαν τώρα Αμερική ή και εγώ ακόμη, το τι μας προσφέρει το πανεπιστήμιο είναι ασύλληπτο. Τι θα πεις όχι? Είναι δυνατόν να πεις όχι? Αφού σαν σου λέει έλα. Εδώ είναι φύγε. Είναι. Αν και εμείς είχαμε ένα σύστημα το οποίο θα έλεγε έλα στον Έλληνα φοιτητή ή στον Έλληνα μαθητή, στον Έλληνα που θέλει να προσφέρει και μπορεί να προσφέρει, τότε θα ήμασταν 15 σκαλοπάτια πιο ψηλά. Mm. Γιατί έχουμε πρόταση ζωής. Δεν θέλω να μπούμε στη δικασία τι είναι σωστό και τι είναι λάθος δομημένο στο πανεπιστήμιο, στον εκπαιδευτικό χώρο. Θέλω να περάσουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και να σε ρωτήσω ποια, αν υπάρχει και ποια είναι αυτή η σχέση της μουσικής με, δεν θα πω με τη θρησκεία κατά ανάγκη, αλλά με τον Θεό. Ιδιαίτερα με την ορθόδοξη παράδοση την οποία ανέφερες αρκετές φορές. Mm. Και ιδιαίτερα της μουσικής με την οποία ασχολείσαι εσύ. Γιατί κάποιος μπορεί να πει εντάξει, αλλά δεν είναι βυζαντινός ψάρις στο παιδί, ψάρις, οπότε ακριβώς. Να αποδίδει τα μέγιστα της οξολογίας προς τον Θεό. Αυτό που λέτε είναι τόσο ωραία ερώτηση που ο ίδιος σκεφτόμουν να το έχω, επειδή τώρα κάνω ετήσια διδακτορικά, είναι μία από τις προτάσεις μου για το διδακτορικό. Ποια είναι η σχέση της κλασικής μουσικής, της δυτικής μουσικής, με την ελληνοορθόδοξη, όχι ελληνοορθόδοξη, με την ορθόδοξη σκέψη. Όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα τώρα, πρώτα απ' όλα αυτό που είπατε, αν ο άλλος δεν είναι βυζαντινός, αν ο άλλος δεν κάνει βυζαντινή μουσική, τι πάει να πει? Δεν είναι κοντά στο Θεό? Ο κάθε άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό. Δεν έχει σημασία αν είναι ορθόδοξος, προτεστάντης ή καθολικός. Ο Μπαχ ήταν προτεστάντης. Ο Μπετόβεν ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Ο Μότσαρτ ήταν προτεστάντης και ήταν και μες στη μασονία. Mm-hmm. Ο Σέμπερκ δεν ξέρω τι ήταν. Ο άλλος ήταν άθεος, ο άλλος ήταν Εβραίος. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Εμείς δεν ξέρουμε ποιον θα πάρει και ποιον δεν θα πάρει στην κόλαση και στον παράδεισο ο Θεός. Δεν κάνει διακρίσεις. Α, τι είσαι εσύ, Ορθόδοξος? Κατευθείαν στον παράδεισο. Εσύ είσαι καθολικός, στην κόλαση, τελείωσες. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Στον κάθε άνθρωπο του δίνει μια. Αυτό που είπαμε, το τάλαντο, ένα ταλέντο. Και όχι απλά. Και κάθε άνθρωπος αναζητεί τον Θεό, κατά τη δικιά μου άποψη. Η αναζήτηση του αυτή απηχείται στη μουσική. Δηλαδή, όταν ακούω Μπετόβεν, για παράδειγμα, δεν μπορώ να μην δω τον εσωτερικό αγώνα ενός ανθρώπου ο οποίος αναζητεί κάτι. Δεν χρειάζεται να το πούμε Θεό. Γιατί μπορεί και ο ίδιος να μην το έλεγε Θεό, αλλά κάτι αναζητεί. Γιατί για εμάς που είμαστε Ορθόδοξοι, που έχουμε αυτή την παράδοση και αυτή τη φιλοσοφία, θα το πούμε Θεό. Ο Θεός. Το πρόσωπο. Η σχέση. Η αγάπη. Πώς θα βλέπω εγώ τα πράγματα. Η κάθε πράξη τέχνης είναι πράξη αγάπης. Δηλαδή ο άλλος. Σκεφτείτε το εξής. Ο Μπετόβεν κουφαινότανε. Έτσι. Ζούσε σε μια εποχή όπου αν δεν ήσουν αυλικός μουσικός, δεν θα βγάζει λεφτά. Και ήταν και αποφασίζει ο ίδιος να είναι αυτό που λένε freelance. Από μόνος του να είναι μουσικός. Κουφαίνεται, που σημαίνει δεν μπορεί να ακούσει τη μουσική του. Θα μπορούσε να κάνει 700 εκατομμύρια διαφορετικά πράγματα για να ζήσει, για να βιοποριστεί και να περάσει και ωραία. Και αντιθέτως, αυτό που αποφασίζει είναι να πάρει
λευκές κόλλες χαρτί. Και ήταν να γράψει λόγια, να πει να γράψει ένα ποίημα. Νότες. Κάτι να γράφει νότες και να σκέφτεται και να σκέφτεται. Η δύναμη που τονωθεί έναν τέτοιο άνθρωπο να γράφει μέχρι το τέλος της ζωής του, να γράφει μουσική και να δημιουργεί, δεν μπορεί παρά να είναι μια τέτοια οντολογικού περιεχομένου δύναμη θεϊκή. Μια τέτοια αναζήτηση. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πάντοτε το σκεφτόμουν, δηλαδή είναι δικιά μου έτσι, ιδέα, πάντοτε σκεφτόμουν ότι οποιοδήποτε καλλιτέχνης, και ιδιαίτερα ένας συνθέτης ή ένας ζωγράφος, κάποιος δημιουργός, πρέπει να έχει υπερβολική αγάπη για τον άνθρωπο. Για να μπορέσει να γράψει αυτά τα οποία έγραφε. Και επειδή έχει αγάπη για τον άνθρωπο, έχει αγάπη και για τον Θεό. Χωρίς να το ξέρει. Θυμάμαι μια φορά, δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε. Στην Ορθόδοξη παράδοση είναι, κάνουν ένα σχήμα που είναι ένας κύκλος και στο κέντρο είναι ο Θεός και οι ακτίνες του κύκλου είναι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και όσο περισσότερο έχεις το βλέμμα σου προς τον Θεό, τόσο πιο πολύ πηγαίνουν κοντά και οι άνθρωποι μεταξύ τους. Η μουσική που γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, έχουν αγωνία για την ύπαρξη, είναι μουσική. Αγωνιούν γιατί αγαπάνε. Και αγαπάνε επειδή αγωνιούν. Αυτό θέλουν δεν θέλουν, τους οδεύει πιο κοντά στο Θεό. Και τους οδεύει πιο κοντά στον ένα ή στον άλλο άνθρωπο. Γι' αυτό νομίζω ότι το 2006 και το 3006 και το 4006 θα ακούμε την 9η συμφωνία του Μπετόβεν ή θα διαβάζουμε τη Μίδια ή την. Την Αντιγόνη του Σοφοκλή ή θα διαβάζουμε τον Οθέλο του Σέξπιρ, γιατί πέρα από, από τα περιφράγματα και τις περιχαράκησεις που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, λέμε «Α, αρχαίοι Έλληνες, δεν είναι Ορθόδοξοι αυτοί, δεν ξέρω εγώ Σέξπιρ, αυτό δεν είναι Ορθόδοξος». Δεν είναι έτσι. Πέρα από αυτά τα πράγματα, η αγάπη για τον άνθρωπο χτυπάει χορδές μέσα μας, στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο, που είναι χορδές που τις έχει βάλει ο ίδιος ο Θεός μέσα. Είναι η σχέση του ανθρώπου με τον άνθρωπο, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Επομένως, αυτήν την ένταση της δημιουργικότητας, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, την δίνει αυτή η ιδιαίτερη σχέση, η αγαπητική διάσταση, είτε προς τον Θεό είτε προς τον άνθρωπο. Και βέβαια εδώ γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για το θέμα της έμπνευσης, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Έτσι, ναι. Κατά πόσο δηλαδή η έμπνευση είναι θεϊκή ή όχι, ή να πω και μία άλλη έτσι αγωνία ή συζήτηση που έχουμε με μουσικούς κύκλους, είναι κατά πόσο παράδειγμα θα μπορούσε να υποθεί ότι ο όποιος Χατζηδάκης με τις όποιες ιδιομορφίες του θα σωθεί ή όχι. Κατάλαβα, ναι. Έτσι, βάζω ένα παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικότατο. Ναι. Ή ο Τσαρούχης, ας πούμε, επίσης με τις ιδιομορφίες του. Ναι. Αν θα σωθεί τη στιγμή που οι άνθρωποι λέμε είναι δυνατόν αυτόν τον άνθρωπο να τον δεχτεί ο Θεός στην αγκαλιά του. Απ' την άλλη όμως ακούγοντας κανείς τη μουσική ή βλέποντας τις ζωγραφιές και τα έργα, λες ότι αυτός είναι μοναδικός. Έτσι είναι. Βάζετε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ... Πολλές φορές εγώ το έχω σκεφτεί αυτό που λέτε. Και είχαμε αρκετές συζητήσεις και με ψηφίτες μου και με άλλους για αυτό το ζήτημα. Δίχως να έχω, δεν έχω εγώ μια απάντηση, δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν μπορώ να πω ποιον θα πάρει και ποιον θα πάρει ο Θεός στην αγκαλιά του. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η ιστορία μας δείχνει ότι ανθρώπους στους οποίους εμείς θα λέγαμε τι είναι αυτό ο Ρεμάλι, για παράδειγμα. Δηλαδή, τι είναι αυτός ο ιδιόμορφος, ο προβληματικός. Σε αυτούς, πολλές φορές, ο Θεός δίνει να γίνουν μεγάλοι καλλιτέχνες, μεγάλοι μουσουργοί, μεγάλοι επιστήμονες. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω, ένας από τους λόγους είναι για τη δικιά μας ταπείνωση. Για να σου δείξει ο Θεός, εσένα ότι ξέρεις τι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι πώς το νομίζεις εσύ. Δεν φτάνουμε σε μια προτεσταντική λογική, όπου αν είσαι καλός άνθρωπος, θα πάρεις πολλά λεφτά, θα πάρεις μεγάλο αμάξι και θα πάρεις στον παράδεισο. Δεν είναι έτσι. Εσύ μπορεί να είναι ο Ντοστογεύσκη, για παράδειγμα. Mm-hmm. Μεγαλύτερη, δηλαδή, τόσα προβλήματα. Πρόβλημα με τον τζόγο, πρόβλημα με τις γυναίκες, χρέη. Διαρκώς προβλήματα, έτσι. Κι όμως, από τους μεγαλύτερους, όταν έγραφε τους αδερφούς Καραμάζοφ, οι αδερφούς Καραμάζοφ, όπως το λένε, το ίδιο Πατριαρχείο, όταν έγραφε το κεφάλαιο για τα δημοσίευε το βιβλίο σε τεύχη. Μέσα σε ένα περιοδικό, δεν θυμάμαι. Και όταν είχε γράψει το Μεγάλο Ιερεξεταστή, ο ίδιος Πατριάρχης του είχε στείλει γράμμα να εκδώσει το επόμενο βιβλίο, το οποίο ο Ντοστογεύσκης το εξαίρεται επειδή είχε χρέη.
από τον τζόγο. Και ο ίδιος Πατριάρχης, επειδή τόσο βαθιά θεολογικές και φιλοσοφικές έννοιες και οντολογικές μέσα σε αυτό το κείμενο, που η ίδια η Εκκλησία να ζητάει από τον Δοστογεύσκη, γράψε κι άλλο να δω τι θα πεις. Γιατί σημαίνουν αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ο Θεός λειτουργεί με τρόπους τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή, πόσες φορές το έχω δει και στον χώρο της μουσικής. Ένα παράδειγμα το οποίο διαρκώς εμένα με κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι ο Βάγνερ, ας πούμε. Άμα διαβάζεις τη ζωή του, το τι έκανε και ποιος ήτανε, θα νομίζω ότι πραγματικά είναι από τους χειρότερους ανθρώπους που έχουν ζήσει ποτέ στον κόσμο. Τελείωσε. Είναι κακός άνθρωπος απλά. Κοιμόταν με τις γυναίκες των φίλων του. Έκλεβε λεφτά. Φυτοζωούσε από άλλους. Έβριζε. Μισούσε. Κι όμως, ακούς τη μουσική του. Εγώ θυμάμαι, είχαμε ένα μάθημα πέρσι ιστορία της όπερας και ακούγαμε μια από τις όπερες του και όλοι μας με δάκρυα στα μάτια. Και εκείνη τη στιγμή το θυμάμαι πολύ καθαρά ότι σκέφτηκα. Δεν είναι δυνατόν τέτοιος άνθρωπος να γράψει τέτοια μουσική αν δεν έχει μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο. Και αν δεν έχει μεγάλη αναζήτηση για τον Θεό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με αυτήν λοιπόν την ανάγκη αναζήτησης του Θεού, αλλά και την αναζήτηση ταυτόχρονα του άλλου, ναι, του έτερου προσώπου και ουσιαστικά και του εαυτού μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γεμάτη από την έμπνευση που πηγάζει από τον όντως δημιουργό και που πάλι επιστρέφει ως, με τα δημιουργήματά μας πάλι σε αυτόν για την δόξα του, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτήν την όχι εκκλησιαστικά θεολογική συζήτηση, αλλά για την υπαρξιακά θεολογική συζήτηση, που βγήκε έτσι με πάρα πολύ όμορφο τρόπο και νομίζω ότι άξιζε που κόπιασε στο στούντιό μας, μας έκανες έτσι ευχαριστώ πάρα τιμή πολύ, και την ευχαριστώ αγάπη, πολύ. Γιατί από εδώ και πέρα νομίζω, αν και στο χώρο της Θεσσαλονίκης είναι γνωστό το όνομα στο μουσικόφιλο κοινό, νομίζω από εδώ και πέρα θα χαίρονται όλοι, γιατί υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης κάπου στο εξωτερικό και μεγαλουργεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την, για αυτή την πρόσκληση. Αυτό που ήθελα να πω τελευταίο είναι ότι δεν θυμάμαι ποιος είχε πει, και κάπου το είχα διαβάσει, ότι η εμπειρία μας με το Θεό, όταν κάποιος φτάνει, λέει, να έχει τη θέση, είναι σαν να είσαι σαν ένα γκρεμό και έχει ομίχλη και λέει, δεν ξέρεις που πατάς και είσαι έτοιμος να πέσεις. Ή σαν είσαι σαν τεντωμένο σκηνή και πάλι να έχει ομίχλη και να μην είσαι έτοιμος να πέσεις. Είναι αυτή, δεν έχει σιγουριά. Ο Θεός δεν είναι σιγουριά. Δηλαδή δεν είναι, η σιγουριά είναι οντολογική, είναι από μέσα μας. Δεν είναι κάθομαι στο σπίτι μου και τα έχω καλά, είναι όλα καλά και είπαμε προηγουμένως έχω το σπιτάκι μου, την οικογένειά μου, τα λεφτά μου κτλ. Είναι η αναζήτηση, είναι η διαρκής αγάπη προς τον άνθρωπο, η διαρκής αγάπη για τη ζωή. Αυτό είναι που κάνει. Και αυτό έχει, και αυτή η αγάπη μας φέρνει σε συγκρούσεις, μας φέρνει σε αδιέξοδο, μας φέρνει σε δυσκολίες, δεν ξέρουμε που πατάμε. Εκεί ακριβώς είναι που είναι ο Θεός, στην αδυναμία. Έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί μας διώχνει από τα δεδομένα και από τις ασφάλειες. Δεν θέλει το δεδομένο. Δεν θέλει το δεδομένο. Mm-hmm. Γιατί θέλει να σου δώσει τα χιλιαπλάσια από αυτά που έχεις. Οπότε πρέπει να σε πάρει από το δεδομένο για και θα νιώθεις κάπως σαν το μικρό παιδί που δεν ξέρει να περπατάει. Mm-hmm. Και δεν ξέρω τι να κάνω, αλλά σου λέει μη στεναχωριέσαι, έλα. Εμπιστέψουμε. Εμπιστοσύνη χρειάζεται. Πίστη. Ο Θεός, όταν ο Πέτρος ψάρευε και του είπε ο Χριστός, έλα μαζί μου, τι έκανε? Τα παρέτησε όλα, η οικογένεια, τα πάντα. Έφυγε. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Κάτι δικιά μου άποψη. Φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε κι άλλο θα γράψουμε πάρα πολλές κασέτες. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ θερμά. Αυτά λοιπόν, φίλοι τηλεθεατές, από μία όχι βαθιά θεολογική, όπως είπαμε στην αρχή, συζήτηση, αλλά άκρος υπαρξιακή και βέβαια με αγαπητική διάσταση προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό, από τον φίλο, από τον Βασίλη Βαρβαρέσο, τον γνωστό στους μουσικούς κύκλους πιανίστα, όχι μόνο στην πόλη μας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Ευχόμαστε ένα καλό μεσημέρι.